απακτία, είπατε ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Εάν αυτό και σας είπε ο κύριος... Δεν θα το λογούσα, κύριε. Καθόλου δεν θα το σοβαρά, ωραία. Σοβαρά ήταν λοιπόν. 9,5 ώρα ακόμα, το βράδυ. Ακόμα χειρότερα. Ήταν 9,5 ώρα το βράδυ. Ήταν 9,5 ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Καταλάβατε. 9,5 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Προσέξτε, στις 4:17 το μεσημέρι του Σαββάτου, το μέλος της ΚΕΦΕ και ο υπεύθυνος να παρακολουθεί την τεχνική διαδικασία, κύριος Αλέκος Κόκαλης, δεν είναι δικός μου, του κυρίου Μεϊμαράκη ήταν ο κύριος Κόκαλης, αυτό που ψήφισαμε και εγώ. Γράφει, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία, διαπιστώνω με αγωνία ότι υπάρχουν ουσιώδη προβλήματα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το σύστημα εξοπλισμό και το έψυχο δυναμικό ίσως να μην είναι επαρκή για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Ενώ οι κύκλοι και οδηγίες προς εμπλεκομένους είναι αντικρουόμενες και δυσνόητες. Και εγώ δεν θέλω να έχω καμία ευθύνη κτλ. Κτλ. Λέτε να το ήξερε ο κ. Κόκαλης 4:17 και αν μην το ξέραμε εμείς υποψήφιοι σε 9,5 το βράδυ. Συγγνώμη κύριε Γεωργιάδη, μήπως όμως θα έπρεπε να γίνει μια συνεννόηση 2-3 μέρες πριν να αναβληθεί με έναν πιο εύχημο τρόπο και να μην γίνει πραγματικά να μην υπάρξει αυτή η μέρα ντροπίστε για τη Νέα Δημοκρατία. Με τη σειρά, το ξεκαθαρίζουμε το θέμα του βίντεο. Το καταλαβαίνετε. Την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, όλο το ίντερνετ εκείνη την ώρα. Και είναι έτοιμο σίγουρο. Έγραφε. Μεγάλα τεχνικά προβλήματα στη διαδικασία τη Νέα Δημοκρατία. Είχε κυκλοφορήσει, πώ να σα το πω. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, αλλά σα αναρωτώ. Όχι, δεν ξεκινάει η νέα συνωμοσιολογία. Πού το ξεράδωνε. Μα δεν το ξεράδωνε, όλη η Ελλάδα το ξέρει. Εάν το ξέρει όλη η Ελλάδα, αυτό που λέει ο συνάδελφο, γιατί δεν μπήκατε στη διαδικασία να αναβληθεί. Πάμε τώρα. Η εταιρεία έπρεπε να κάνει το τεστ την περασμένη Τετάρτη. Μα το πήγε Παρασκευή. Το Παρασκευή το πήγε Σάββατο στι 3 το μεσημέρι. Το 3 το μεσημέρι το έκανε 6, το 6 το έκανε 8. Στις 8, δηλαδή μια μισή ώρα πριν το βίντεο που βλέπετε την απακτία στο δικό μου, ζητά από τον εκπρόσωπό μου στην ΚΕΦΕ να κάνει έτοιμα αναβολή των εκλογών. Με ποιο σκεπτικό, να μην λένε οι πολίτες ότι τους πήγαμε τζάμπα στις ουρές, να πάρουμε εμείς πάνω μας την ευθύνη, ως ηγέτες θέλουμε να γίνουμε, να αναβάλουμε διαδικασία μια εβδομάδα, να γίνουν τα τεστ και να γλιτώνουμε τον κόσμο ταλαιπωρία. Έγινε, περιμένετε λίγο. Έγινε στην εταιρεία. Δηλαδή, όταν βλέπετε αυτό το βίντεο, εγώ έχω καταθέσει έτοιμα αναβολής εκείνη την ώρα. Πάμε τώρα. Συνέρχεται η ΚΕΦΕ. Έρχεται η εταιρεία και λέει, εγγυόμαστε ότι μέσα σε 7 το πρωί θα είναι όλα έτοιμα. Τι λέμε εμείς, μπορώ εγώ μόνος μου να πάρω την ευθύνη να πω να μην γίνει διαδικασία ενώ η εταιρεία λέει θα γίνει. Δεν θα λέγαν όλοι τότε. Ναι, όλοι δηλαδή ξέρανε, απλώς λέγανε ότι δεν θα γίνει. Κύριε Γεωργιά.